Ακούγεται η εκκίνηση. Δεν θα φύγει καλά η Βρυσίδα. Για το κεφάλι γρήγορα προσπαθεί να βγει η Poppy, έρχεται η Don't Tell Her, έρχεται και απ' έξω η Poppy Piccolina. Να δούμε ποια από τις δύο θα οδηγήσει τελικά. Don't Tell Her έχει την εσωτερική, έρχεται πολύ πιο έξω και η Sans Elize. Θα συγκαλπάσουν και οι τρεις. Στη συνέχεια θα μείνει ο Βέμπερ στην τέταρτη θέση. Σε κάποια απόσταση ακολουθεί η Μπαλκή στην επόμενη. Κεφάλι με κεφάλι πηγαίνουν λοιπόν από τα πρώτα μέτρα. Don't Tell Her θέλει να κρατήσει την εσωτερική. Πάρα πολύ έξω καλπάζει η Poppy Piccolina. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Sans Elize. Στη συνέχεια ο Βέμπερ παρακολουθεί απλά το ρυθμό των πρώτων και προσπαθεί από την εσωτερική να βελτιωθεί. Την ώρα βεβαίως που η πρωτοπόρος Don't Tell Her θέλει να ξεφύγει. Προσπαθεί ο Βέμπερ να περάσει από την εσωτερική και έρχεται πλέον σε καταδίωξη της πρωτοπόρου. Και στην τελική ευθεία θέλει να ξεφύγει. Φύγει πρωτοπόρος Don't Tell Her, έρχεται πάντα βήμα-βήμα Νοβέμπερ από την εσωτερική. Σε απόσταση έχει μείνει η Poppy Piccolina, χάνει συνεχώς έδαφος. Μάχη για την νίκη για τις δύο πρώτες. Επιμένει Don't Tell Her, έρχεται και από την εσωτερική πλέον. Νοβέμπερ δυνατά. Νοβέμπερ από την εσωτερική θέλει να πάρει την νίκη. Έχει δυνάμεις η Νοβέμπερ από μέσα. Νοβέμπερ κάνει την τελική επίθεση και παίρνει και διαφορά στο τέλος. Νοβέμπερ θα επικρατήσει στην δεύτερη θέση Don't Tell Her και η Βρυσίλδα με φίνις θα περάσει στην τρίτη θέση. 3-4-1 το αποτέλεσμα. Η Poppy Piccolina θα υποχωρήσει αρκετά. Νοβέμπερ λοιπόν παίρνει την νίκη. Τρίτη συμμετοχή και παίρνει την νίκη. Αγχωτικά θα λέγαμε. Άρχισε αλλά... να ξεμπλοκάρει. Ναι, άρχισε, ναι, ακριβώς. Εδώ βέβαια έχει καλύτερο βήμα, πήρε την νίκη. Την πρώτη της νίκη, μετά από δύο συνεχόμενες δευτεριές, εδώ Νοβέμπερ. Νοβέμπερ λοιπόν, θα επικρατήσει και με διαφορά καθαρή θα λέγαμε, πάνω από δύο μίκη. Νομίζω δικαιωμένη απόλυτα από την Νοβέμπερ, την είδαμε δύο φορές να τερματίζει δεύτερη, ξεκουράστηκε 1,5 μήνα περίπου και τώρα πήρε την νίκη της. Τι περιμένουμε τώρα στη συνέχεια? Είναι μια πολύ φιλότιμη φοραδίτσα. Πιστεύουμε ότι έχει και άλλα περιθώρια βελτίωσης. Το δείχνει βέβαια από συμμετοχή σε συμμετοχή. Της έκανε καλό το φρεσκάρισμα αυτό και είχαμε το επιτυχές αποτέλεσμα σήμερα. Ήταν μια ωραία επιτυχία που χάρισε μεγάλη χαρά στην νέα ιδιοκτήτρια, την κυρία Μάτσα. Καλό είναι να ακούγονται καλά λόγια για τους καινούργιους ιδιοκτήτες. Μήνυμα προς όλους ότι τους χρειαζόμαστε. Κάθε νέος είναι λογικό να χαιρόμαστε να τον έχουμε στο χώρο και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνέχεια. Η Νοβέμπερ φαίνεται να την βολεύει περισσότερο να μην είναι επικεφαλής η διαδρομή και τελικά να μένει λίγο πίσω όπως την είδαμε σήμερα να παίρνει την νίκη της. Είναι από τα άλογα που ίσως να μην της αρέσει να πιέζεται στην αρχή για να κρατάει δυνάμεις για το τέλος και της βγήκε σε καλό. Οι δοκιμές και η προπόνηση που της γίνεται ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια στο κάθε άλογο ξεχωριστά. Και γι' αυτό το λόγο ακολούθησε και αυτή τη διαδρομή σήμερα. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία στις δοκιμές, αλλά και μια συνεχή κινητικότητα στο στίβο συγκριτικά, δηλαδή και με τους υπόλοιπους ύπους στο συγκεκριμένο όμιλο. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι την ευνόησε ο όμιλος αυτός. Την ευνόησε ο όμιλος, την ευνόησε το ωραίο εσωτερικό στάρ το οποίο είχε, η υπομονή και φυσικά η καλή της κατάσταση. Οπότε όλα συνετέλεσαν στο να είναι όλα καλά και γούρικη η νέα ιδιοκτησία φυσικά, έτσι. Γούρικη νέα ιδιοκτησία και μια καλή αρχή για τους νέους ιδιοκτήτες, όπως είπαμε. Και θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ σε όλο το team του Σταύλου, γιατί δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω που δουλεύει για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και είναι η ανταμοιβή του κόπου μας.